Δεν έχω να πω τίποτα εγώ. Αν δεν έρθει το κύπελο εδώ, θα με τρελάνεις εσύ. Τι να σου το πήγε, πάνω από τα μπουζούκια. Ο δαίμον του τυπογραφείου, χαλάσαν τα μικρόφωνα. Τι είπα, τι είναι αυτό, άλλο. Άλλο, τώρα σαν το μαζονάκι. Τι είναι αυτό που μου έχεις κάνει. Λοιπόν, τι να κάνεις, δεν θα πω, δεν μου κάνεις τέτοια. Έχουμε μια τελευταία ευχή. Να κάνω μια τελευταία ευχή. Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει, μην λες τι μου έχεις κάνει. Εγώ είπα τι μου έχεις κάνει. Ναι. Λοιπόν, τι από αυτά που μου έχεις κάνει. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει λίγο να... Τι να πει, θα δώσω μια τελευταία ευχή. Τι ευχές. Να μην... Τίποτα, άσε με, έχουμε μια ζωή ακόμα. Ένα ρούπο. Λοιπόν, να περάσει το κύπελο, να έρθει το κύπελο τώρα. Έλα Ρωμαντό! Έλα Ρωμαντό! Ολυμπιακός! Ολυμπιακός! Παιχταρά μου! Σας έφερα τη δεύτερη κουβέντα από τη μας. Σας χρωστάω άλλη μία. Άλλη μία, ναι. Μην το ξεχάσεις. Όχι, 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 όχι. Εγώ είμαι άλλη σαν τα μικρά παιδιά. Άλλη μία. Βοήθα λίγο. Έχουμε και καρέκλα. Μάγκες, το τέταρτο που έρχεται στην εκπομπή. Πάμε για άλλα 12, αν θυμάμαι καλά. Και του Ερασιτέχνη και της ΚΑΕ και του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο και του κυπέλου που ο κύριος Κοντονής νομίζω θα τα αλλάξει τα πράγματα, ήταν λάθος η απόφαση αυτή που έχει πάρει. Κυπενάρα, συγχαρητήρια και πάλι σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, στον προπονητή. Τι θόρυβος είναι αυτό. Αυτός που περίμενα, ο θόρυβος, να φαίνεται κάτι. Όχι, να το δω, το θόρυβο δεν τον άκουσα. Άλλος ήχος. Μου φαίνεται πρέπει να κάνουμε προπόνηση για το Champions League. Αδελφάκι, είναι το αδελφάκι του Champions League. Έλα Μαρινάκι, γίγαντα! Πιστεύω θα το πάρουμε σύντομα. Λοιπόν, να πάμε μια τριετία δίνω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο βολέι. Ναι, δεν πρέπει να είναι εδώ. Εδώ θα το έχω, ε. Εδώ, πού θα το βάλουμε, εδώ. Εδώ, εδώ, εδώ. Άστο ρε. Δεν ξέρεις από εκεί, πάνω μάμα τα χτυπάς, ξέρεις. Και να τα παίρνεις. Και να τα παίρνεις. Λοιπόν. Ναι, πρέπει να ήθελα. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια στους παίκτες, στον προπονητή, στη διοίκηση του Ερασιτέχνη. Στον κόσμο. Ο κόσμος είναι όλοι, όχι μόνο εμείς οι δύο. Ναι, ο κόσμος γενικά ο κόσμος. Όλο τον Ολυμπιακό έχει βοηθήσει. Και τον Ερασιτέχνη και ειδικότερα και τον Ερασιτέχνη γενικότερα και το κάθε τμήμα του Ολυμπιακού ειδικότερα. Ο κόσμος είναι κοντά. Σίγουρα και. Το νιώθουμε και εμείς ότι είναι κοντά ο κόσμος. Παίρνετε και εσείς δύναμη από τον κόσμο. Μας δίνετε και εμάς δύναμη, γιατί είναι η σχέση αυτή είναι αφίδρομη, έτσι. Από εσάς παίρνουμε και εμείς. Εσείς αντλείτε ψυχή από εμάς και εμείς από εσάς. Ψυχή μέσα από το παιχνίδι σας για να σας υποστηρίζουμε. Ο Ολυμπιακός είναι μια οικογένεια. Το έχω πει πολλές φορές. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, οι παίκτες, οι προπονητές. Συγγνώμη, πριν πούμε αυτά, ναι. Γουστάζεις να πούμε να είσαι πανητρές μας. Είσαι στο μυαλό. Μέσα. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό. Όπου πας εσύ θα με πάντα εγώ. Να σου τραγουδώ. Τρίτολε ολέ. Τρίτολε ολέ. Τρίτολε ολέ. Τρίτολε ολέ. Τρίτολε ολέ. Μπράβο, παιχτάρα μου. Αυτό ο Ντίμα είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα παίκτη, φιλάθλου, οπαδού του Ολυμπιακού και οι περισσότεροι παίκτες μας, εντάξει χρειαζόμαστε και τους απολύτως επαγγελματίες, σίγουρα βοηθάει και το καθαρό μυαλό και η σκέψη και τέτοια και το λιγότερο συνέστημα. Αλλά... Α, και ερώτηση κάνεις, αυτό δεν είναι ερώτηση. Δεν είναι, διαπίστωση είναι. Ερώτηση δεν έκανες εσύ που είσαι δημοσιογράφος. Που είσαι δημοσιογράφος. Εγώ, θέλω να πω ότι χρειαζόμαστε παίκτες και παίκτες οπαδούς. Καλοί και επαγγελματίες, αυτή είναι η κατάληξη. Μπράβο, μπράβο. Σου άρεσε. Ναι. Πες ένα μπράβο. Να πει, σίγουρα, μπράβο. Εγώ γουστάρω που είμαι έτσι. Βέβαια, δικό μας παιδί είναι, φίλε αυτά. Εντάξει, και πάνω απ' όλα και με, όλα τα παιδιά, με όλα τα παιδιά. Έτσι, και με ήθος, και όχι προκλητικός, και τέτοια με ήθος, όπως αρπόζει και όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Για πέστε έτοιμο μου. Θέλω να πω ότι την άλλη Τετάρτη και την Παρασκευή παίζουμε το ΠΑΟΚ, δύο σημαντικά παιχνίδια. Τετάρτη Παρασκευή. Ναι, Τετάρτη Παρασκευή. Την άλλη Τετάρτη. Στο Ρέντι. Είναι για το τα play-off. Τα play-off. Σε ποια κάμερα μιλάει ο Δήμας. Είναι τα... Ναι. Ναι. Κάτσε ρε πρέπει. Ρε πρέπει κάτσε που θες και κάμερα. Ξεκινάμε τα play-off. Σας θέλουμε κοντά μας. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πω ότι το Ρέντι έχει να γεμίσει πάρα πολύ καιρό.
φέρνουμε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ξέρουμε ότι τα παιχνίδια είναι πολλά είναι για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ναι. Ναι, είναι πολλά. Αλλά στα σημαντικά, στα σημαντικά είμαστε εδώ. Ο κόσμος είναι εδώ. Ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού και Τετάρτη και Παρασκευή για να γίνει το 1-0 και 2-0 την Παρασκευή θα είναι όπως πρέπει το Ρέντι. Εντάξει, εγώ σαν εκπρόσωπο της ομάδας ζητάω ο κόσμος να έρθει. Ναι. Σας χρειαζόμαστε γιατί όλοι μαζί μπορούμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Το θέλουμε, το χρειαζόμαστε και πιστεύω ότι θα γυρίσει πίσω στο Πειραιά το πρωτάθλημα. Βέβαια. Θα γυρίσει, όχι πιστεύω, θα γυρίσει. Ναι. Ευχαριστούμε. Να σου πω κάτι άλλο. Ο κόσμος αυτά όλα. Ο κόσμος. Του Ολυμπιακού, ε. Φοβερός. Μοναδικός. Μοναδικός. Αυτά είναι. Και χωρίς έκτροπα, δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα. Ναι. Όχι, αν κάνω κάτι λάθος, εσύ παρόλο που είσαι στον Ολυμπιακό θα πω. Όχι, όχι. Τα τελευταία Final Four δεν έχει δύναμη της συνήθειας. Στα τελευταία χρόνια του και πριν, αλλά ας πούμε τώρα. Ας πούμε τώρα. Έτσι, όπου έχει συμμετάσχει ο Ολυμπιακός σε Final Four ήταν εκκλησία. Και αυτό φροντίζει και ο κόσμος του και η διοίκηση και οι παίκτες με τη συμπεριφορά τους, έτσι, και με την αγωνιστικότητά τους να είναι ευδιάκριτη η διαφορά μας από τις άλλες ομάδες και αποτυπώνεται στους τίτλους. Αυτός ο Ολυμπιακός. Έτσι. Ευχαριστούμε τι μας θύμισες. Ευχαριστώ. Να μας το υγεία να μου έχεις και Παρασκευή. Να πες το βίντεο. Τετάρτη και Παρασκευή θα είμαστε εκεί. Θα γίνει το 2-0 και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και να δώσει και τα χαιρετίσματά μας σε όλα τα παιδιά από εμάς, αν και πιστεύω να μας βλέπουν. Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα να μας βλέπουν. Οπότε κατακτηθεί το οποιοδήποτε κύπελο, οτιδήποτε κύπελο γίνεται στην Ελλάδα ή διοργάνωση και έχει τρόπαιο, θα ξέρετε ότι την επόμενη μέρα θα είναι στην εκπομπή. Γιατί πολύ απλά το έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Πολύ μαγική νίκη, έτσι. Δύο νίκες. Εντάξει τώρα. Εντάξει, καλά που ήσουν και εσύ όμως με τις ακαδημίες σου και επηρεάσατε εκεί πέρα τα εκεί. Είναι για γέλια αυτά που λες, Άκη μου. Που λένε, Άκη μου, και εσύ. Που λένε. Είναι για γέλια. Έχεις τόσο δύναμη, Τάκη, να επηρεάσεις ένα παιχνίδι. Τι είσαι. Ναι. Εγώ έκανα τα μπλοκ. Εγώ έκανα τα, πώς τα λένε. Όχι, είτε αυτή την μπάλα. Τις έλεγες πήγαινε εκεί και πήγαινε την μπάλα εκεί. Αλλά κάτσε να πω όμως κάτι. Στο 2-0 και στο 24-21, κύριε πρόεδρε του ΠΑΟΚ, δεν σε ενοχλούσε ο Τάκης. Μετά σε ενοχλούσε. Όχι, μάλλον. Έλεγε στον κόσμο φυγέτε. Τι έλεγε. Άντε στο 24 να μάγκες, όσοι δεν είσαι στο γήπεδο, αυτός ο ηθικός ναι. Που για μένα ήταν. Ο λόγο, ναι, τέλος πάντων. Ο άσχετος. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, άσχετο να το πω. Ναι. Άσχετο ναι. Θα το πω. Άσχετο. Έλεγε στον κόσμο του Ολυμπιακού, φυγέτε μωρέ τώρα, φυγέτε. Και σε ένα time out, γιατί ακούγονται όλα εδώ. Όχι, το έχουμε και το βίντεο άμα θέλει. Είπε στο time out στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μπείτε μέσα και κάντε τους ναι. Αυτό που δεν κάνανε, που κάνανε παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτό που κάνανε παίκτες του Ολυμπιακού είπε να το κάνουν παίκτες του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τι ώρα. Να πάμε τώρα όμως σε μένα, στον Άκη, στον Αλέκο. Τρεις οπαδοί, τέσσερις, πώς είμαστε. Γιατί ο Ολυμπιακός, Άκη, μιλάει στον Ολυμπιακό στα αθλητικά, στα αεραστεχνικά αθλήματα της προσκλήσης. Και τις 30 που έδωσε, είχε το δικαίωμα και ο ΠΑΟΚ να δώσει στους 30 οπαδούς του ΠΑΟΚ 5 να δώσει, 8 να δώσει, 10 να δώσει, όσες ήθελε. Πάντως είχε το δικαίωμα μέχρι 30 να δώσει. Να έρθουν στο γήπεδο. Δεν το έκανε. Εγώ θα σας πω γιατί δεν το έκανε. Γήπεδο. Γιατί κανείς από αυτούς δεν ήθελε να κατέβει στον Πειραιά, στην Γλυφάδα. Εγώ νομίζω ότι χαίστηκε κάποιος. Δεν το πάω και καλά, ρε παιδί μου, ότι απλά σου λέει τώρα ή θα χάσουμε, που να πάμε εκεί. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό, γιατί δεν κατεβήκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην Γλυφάδα. Μας ενδιαφέρει ότι ο ΠΑΟΚ νόμιμα είχε το δικαίωμα να δώσει 30 προσκλήσεις σε οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όπου ήθελε. Και μάλιστα 5-6 που εγώ δεν θα κάτσω να απολογηθώ, ούτε έχω κάνει και τίποτα. 5-6 οπαδοί του ΠΑΟΚ. Μπορεί να μην είναι γνωστοί άνθρωποι και τι έγινε. Εγώ που είμαι γνωστός, εγώ τρώω όλο το πακέτο. Στην τελική, ό,τι γίνεται, ο Τάκης το κάνει. Λοιπόν, 5-6 οπαδοί του ΠΑΟΚ ήταν στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί να δείτε χειρονομίες. Ένας καράβες και ένας άλλος. Εμείς τίποτα, τους αγνοήσαμε. Χάναμε 2-0 και 24-21
και θέλανε ένα πόντο αυτοί και εμείς θέλαμε έξι. Πέντε. Έξι. Ναι, έξι με τη μίζα. Πώς ήταν. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Α, και ένα δικηγόρος του ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο δικηγόρος του ΠΑΟΚ, Ρετάκη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ο πρόεδρος, μπράβο, πες το, Ρετάκη. Να αρχίσω, να λέω. Τι να πω εγώ, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Μάγκες, λοιπόν. Και τα εισιτήρια τα έχουμε αυτές τις προσκλήσεις για πάμε από τα 30 νόμιμα άτομα, τα οποία τα είχε και ο Παναθηναϊκός, τα είχε και, και η Κηφισιά τα είχε, όλοι τα είχανε. Δεν έγινε τίποτα παράνομο. Τι να λέμε τώρα το αυτονόητο να απολογούμε. Ναι, πρέπει να το πούμε και το αυτονόητο, γιατί κάποιοι δεν έχουν μυαλό και το παρουσιάζουν όπως θέλουν. Εντάξει, δεν έχουν μυαλό έτσι κι αλλιώς. Ναι, και αυτοί ή το πασάρουν όπως θέλουν. Και αυτοί που το παρουσιάζουν είναι ύποπτοι. Έτσι. Και, λοιπόν, πάμε τώρα. Όπως είπε ο Κετάκης, κάθε ομάδα έχει δικαίωμα. Αυτά είναι συμφωνημένα στη σύσκεψη που έγινε και μπορεί να σας διαβεβαιώσει οποιοδήποτε από τους εξής, από την ΕΟΠΕΑ, από την ΔΕΑΒ, από την αστυνομία και τον Δήμο που ήταν παρόντες στη σύσκεψη. Η σύσκεψη τι έλεγε. Κάθε ομάδα μπορεί να φέρει 30 φιλάθλους, 30 οπαδούς, φιλάθλους. Χωρίς να είναι απαραίτητη, χωρίς ιδιότητα, χωρίς τίποτα, όποια αυτή νομίζει. Να, απλά να έχουν καθαρό μητρό, έτσι. Από εκεί και πέρα. Κάτι που υπόθηκε για τα πανό. Μπορούσαν να τοποθετηθούν πανό αρκεί να μην είχαν πανό πλακάτ ή οτιδήποτε άλλο, έτσι γράφει ακριβώς, αρκεί να μην είχαν υβριστικό περιεχόμενο. Τι υβριστικό περιεχόμενο, εμείς ό,τι πανό. Δύο πανιά ήταν. Δύο πανιά, ένα καμίνια, το άλλο τι ήταν. Δεν έχει σημασία τι ήταν. Ναι, το Ολυμπιακό ήταν. Περιοχές λέγανε. Δύο σημαίες δεν ήταν στην ουσία. Περιοχές. Λοιπόν, αυτό. Από εκεί και πέρα τώρα τι έχει γίνει. Μετά το. Το τσιμπούκι που κάπνιζε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, γιατί όλη την ώρα με ένα τσιμπούκι ήταν, έτσι, και να το τσιμπούκι και να ξανά το τσιμπούκι και να η καπνή και να τα ντουμάνια. Τρία τσιμπούκια έκανα. Ναι, πολύ. Να γεμίζει, να ξαναγεμίζει. Είναι πολύ, ρε. Τι τσιμπούκι ήταν αυτό. Και εγώ έκανα ένα τσιγάρο και πήγαινα έξω. Και αυτός τι τσιμπούκι ήταν αυτό. Μα τρέλανε στα τσιμπούκια. Αυτό τρελάθηκε. Ναι, αυτό. Δεν το ξετσούμισε. Το είπα, τράβαγε εκεί πέρα. Τι τσιμπούκι ήταν αυτό. Δεν άναβε. Του ξανάσβηνε. Του γέμισε το στόμα καπνό. Φεύγαν οι καπνοί. Από τα αυτιά. Είσαι άσχετο. Ναι, κάτσε λίγο. Λοιπόν, και τι επικαλέστηκε τώρα ο κύριος αυτός. Μετά την επική ανατροπή για δεύτερη φορά που έκανε η ομάδα μας με τον πανομοιότυπο τρόπο που είναι για να ανοίγει ή να τους καταπίνει, τι επικαλέστηκε, γίνανε ακόμα πιο γελοί και λέει φταίει ο Τσουκαλάς που. Πώς το είπε αυτό της υπεύθυνος ακαδημιών. Ναι, αυτό πώς τους είπε. Κάποιος το είπε, άκου, το πιάσανε κάποιοι ρουφιάνοι, το κάνανε πιασάρικο ότι και καλά χρειάζεται ιδιότητα να είσαι στο γήπεδο και ο Τσουκαλάς ήταν υπεύθυνος ακαδημιών. Έτσι. Και το έριξε εκεί στην Ιωνία να πιαστούν αυτοί να κάνουν εκπομπές εκεί πέρα πάνω να κλαίνε τη μοίρα τους. Τίποτα δεν έγινε από αυτό. Όπως είναι τα πράγματα, όπως σας εξιστορήσαμε, γίνανε με μάρτυρες, είπαμε, την αστυνομία, τη ΔΕΑΠ, την ΕΟΠΕ και τον Δήμο της Λιφάδας. Το Δήμο της Λιφάδας. Ήτανε τέσσερις παράγοντες εκεί πέρα στις σκέψεις. Οτιδήποτε, αυτά τα ακριβώς συζητηθήκαν, αυτά τηρεί ο Ολυμπιακός και αυτά τηρεί τόσα χρόνια, έτσι. Σε αντίθεση με τους άλλους που ο για τον Δόκο Σποτάκης μπορεί να νομίζει να θα χάσουν, λέει πού να πάμε, άσε να περάσουμε, πάμε στον τελικό. Ξέρω εγώ, μπορεί να το σκεφτεί κανένα. Δεν έφερε κόσμο καλώς κάτω. Καλά, ο Παναθηναϊκός δεν φέρνει ποτέ. Ο Παναθηναϊκός δεν φέρνει ποτέ, φέρνει πάντα μόνο απ' έξω. Νόμιμους με τα ονόματά τους και τέτοια δεν έχουμε δει τίποτα. Ποτέ. Κανένα Final Four. Δεν το λέω. Είναι η πραγματικότητα. Ούτε το λέω ειρωνικά, ούτε μεταφορικά, ούτε τίποτα. Είναι η πραγματικότητα. Δεν πηγαίνει ποτέ. Με ονόματα και νόμιμα και χωρίς φασαρίες. Πρέπει να δώσουν τα ονόματά τους. Απ' έξω πάντα. Βάλε μια νοτέλεια. Πηγαίνουν πάντα, κάνουν πάντα μάλλον. Μπαίνοντας στη λεωφόρο με κράνη, με κουκούλες να χτυπήσουν παίκτες του Ολυμπιακού. Μόνο αυτό κάνουνε. Λοιπόν. Και μη σας κακοφαίνετε, αυτό κάνετε. Θέλετε να τα διαλύσετε όλα. Και πάμε. Καθίστε τώρα με τον άλλο εκεί, τον πρόεδρό σας.
Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να σας πούμε τα γεγονότα. Στην Τούμπα αυτά που έχουν γίνει, τα ξέρετε, που μπαίνανε μέσα και κυνηγάνε τους παίκτες του Ολυμπιακού. Με τους φιλάθλους του Παναναϊκού, φιλάθλους, ο Θεός να τους κάνει. Τα ξέρετε, αυτά που κάνανε στο παιχνίδι το μεταξύ μας και αυτά που κάνανε στη Λευκάδα. Και βγαίνει μια εφημερίδα σήμερα, το Γκολ, την οποία δεν θυμάμαι και ένα πρωτοσέλιδο πάλι και την είχαμε θυάσει, αλλά τώρα δεν είναι. Τώρα είναι ύποπτο. Απορώ. Κάτσε λίγο. Είναι, ναι, δηλαδή για σένα να πω. Είναι ύποπτο. Όχι και στημένο. Το τσουβαλιάσμα. Δηλαδή τι τσουβαλιάζεται. Ποιο είναι εδώ στην κόλλο, ο Μπραουντάκης. Είχαμε ξαναπεί μπράβο σε Μπραουντάκη, βάλε πριν 2-3 εκπομπές ήταν. Ευκαιρία. Έτσι. Ποιο είναι, τι τσουβαλιάζει και τι ισοπεδώνει. Το τσουκαλά. Και λέει και οι άλλοι, και εμένα, και εμένα. Και τον Αλέκο τον Ανταματόπουλο, ναι, 4-5 οπαδούς. Με ποιους μας ισοπεδώνεις, Μάγκα, που παραπονιέσαι ότι... Μας έχεις δει να παίρνουμε με... Παραπονιέσαι ότι σε στοχεύσαμε κιόλας, εσύ δεν στοχεύεις, εμάς γράφεις τσουκαλά. Δηλαδή, με ποιο τον ισοπεδώνεις τον τσουκαλά. Με τον κάθε μπεκρή που έμπαινε μέσα, μην πω τίποτα χειρότερο, και το λέω μπεκρή λόγω μαλαματίνας, που αποδεικνύεται. Που έμπαινε μέσα στην Τούμπα και κυνηγάει ότι όποιον να βλέπει ξέρει και δεν ξέρει και τον κάθε κουλικάνο. Τον άλλο που πήγανε, που έμπαινε μέσα στη λεωφόρο και πετάγανε φωτοβολίες να σκοτώσουν τους παίκτες του Ολυμπιακού και της κάθε ομάδας. Και που πήγανε στη Λιβαδιά να σκοτώσουν τους εκδρομείς Ολυμπιακούς, οπαδούς του Ολυμπιακού που με τα ονόματά τους, στο κατάλημά τους. Έτσι πήγε, μιλάμε για εγκληματικές οργανώσεις και εγκληματικές ενέργειες. Και τι, τσιβαλιάζεις. Και βάζει τον ίδιο σειρό και κάνουν κουμάντο οι οργανωμένοι. Εντάξει, θα σου πω εγώ ότι κάνουν κουμάντο οι οργανωμένοι, μια που εσύ δεν στοχοποιείς και τι θήκες με την ανακοίνωση ότι σε στοχοποιούνε. Αυτό δεν είναι στοχοποίηση, δηλαδή τι, ο Τσουκαλάς δεν έχει παιδιά, εγώ δεν έχω παιδιά σε μια τελική. Τι είναι, να νομίζουν τα παιδιά μου ότι είσαι ακιόμοιο με τον κάθε πατσαβούρα και τον κάθε πρεζάκια και τον κάθε μπεκρή και τον κάθε χαρτζηλικωμένο. Και αποδεδειγμένα χαρτζηλικωμένο. Και τα είδαμε τα ταλαβέρια. Με μαγαζιά κιόλας. Αυτά που λέγαμε εδώ πέρα, σαν ενδείξεις, βλέπετε ότι βγαίνουν και αποδείξεις. Πάει ο Αλαφούζος και τους βάζει δικαστές, δικηγόρους, σε επεισόδια που ήταν εγκληματικά, πρωτού ξεκινήσουν να κάνουν 4 κατηγορίες μόνο από την οργάνωση, αυτά που είχαν κάνει. Αυτά που κορδεύατε εσείς παλιά για μας που δεν ισχύανε, τα κάνετε εσείς. Πράξη κιόλα. Και να το πω κι αλλιώ. Τα κάνετε και πράξη. Είσαι, για μα ήταν όλα ψέματα που λέγατε. Ποτέ δεν πήγαινε να το διαβάσετε. Είναι πουστιά το να μην διαχωρίζετε, ρε. Είναι πουστιά. Και όχι μόνο δεν διαχωρίζετε, μα συμβαλιάζετε κιόλα. Ναι, κάνουν κουμάντο οι εργαζομένοι στον Ολυμπιακό. Προσέξτε με. Έτσι όπω το εννοεί εσύ. Κάνουν κουμάντο, πώ κάνουνε. Την πρώτη χρονιά, κύριε Δαπαρμπάνο, να αρχίσει. Την πρώτη χρονιά που ο Ρεσέχνης ήταν σχεδόν για πτώχευση πήγαινε με κάτι. 7 εκατομμύρια χρέη. 7 εκατομμύρια που άφησε ένα απαταιώνα και έφυγε. Τι καναμάκι, μαζέψαμε 400.000. 400.000 από. Με τα SMS. Με τα SMS. Με τα μηνύματα, πώς το λένε. Ναι, ναι. Με τα SMS και με διάφορες άλλες. Λοταρίες, ένα σωρό. Με κουπόνια, με διάφορες εκδηλώσεις, με τρεξίματα. Αυτά κάνανε οργανωμένοι. Την ίδια στιγμή, κάτσε να πω. Ναι, την ίδια στιγμή που οι άλλοι πήγαν να το κάνουν και δεν είχαν τα ντέρα γιατί δεν αγαπάνε την ομάδα τους. Έτσι. Δεν ξέρω τι κάνουν. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν, ναι. Δεν θέλω να πω αν αγαπάνε. Όχι, θα το πω εγώ. Παναθηναϊκός διοργάνωσε μια συναυλία, μπήκε μέσα. Που μπήκανε μέσα. Ναι. Υφαγωθήκαν τα λεπτά, δεν ξέρω. Πάντως μπήκανε μέσα. Και με τα μέλη. Και με τα μέλη που φάγανε άλλο πακέτο. Τι πακέτο, γράψανε 300 μέλη. 300 μέλη μόνο γράψανε. Και ο Ολυμπιακός έχει πάνω από 60.000. Δηλαδή που θέλει να κάνει το εγχείρημα του Ολυμπιακού, όχι λέμε. Αν είναι έτσι το κουμάντο, είμαστε περήφανοι που κάνουμε κουμάντο. Αλλά έτσι όπως το εννοούμε εμείς. Όχι έτσι όπως πας να το παρουσιάσεις εσύ εκδότη του γκολ, ότι είσαι ακιόμια, γιατί άμα κοπτώσυνα και γιατί μπρόντο. Δηλαδή και για όλα αυτά που λέτε ότι κόπτεστε πραγματικά, αλλά δεν κόπτεστε, κοιτάτε να κρατάτε τις ισορροπίες, να τα τσιβαλιάζετε όλα. Όπως φάγαμε σήμερα πάλι μια αγωνιστική, γι' αυτό το ρημάδι ήταν απειράκι. Το έχουμε πληρώσει, λες και είναι ραδιενεργό το απειράκι. Τέλος πάντων, επειδή θέλετε να τα τσιβαλιάζετε όλα, δεν είναι για τσιβαλιάσμα ρε μάγκες. Υπάρχουν, από τη μία υπάρχει νοικοκυριό, επιμονή, υπομονή, πίστη, οργάνωση.
πώς να σου πω, αλλοϊποστήριξη και από την άλλη δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει χούλιγκαν ηλίκη, υπάρχουν δημοσιογράφοι στημένοι να τα ισοπεδώνουν, υπάρχουν δημοσιογράφοι χούλιγκαν να δικαιολογούν τους πραγματικούς. Και ηθικοί αυτούργοι χούλιγκαν, όπως και προέδροι ηθικοί αυτούργοι, αυτό υπάρχει. Και να δείτε, άμα δεις Μπραουδάκη το παράδειγμα, πες, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, ναι, τα καλά μας και τα κακά μας, τι έχουμε εμείς, αγιώπεδα, έχουνε κάνει προσπάθεια, δεν γίνεται στο Καρασκάκι τα 6 τελευταία χρόνια τίποτα. Να το πάμε ότι παλιά κάνατε. Ναι ρε, δεν πάμε για το μέλλον. Λέμε, εμείς εδώ και 6 χρόνια, δεν φαίνεται πουθενά, δεν βολεύει να φάνει πουθενά. Φολεύει να είναι το ίδιο τσουκαλάς με τον κάθε πρεζάκια και τον κάθε χουλικάνο καρτζιλικωμένο που πάει να σκοτώσει τους παίκτες και τους αμόνες και τους επιβάτες και τους πελάτες του κάθε ξενοδοχείου με τις οικογένειές τους, έτσι. Αυτό σας αρέσει. Να εκδιάσεις ότι 7, παρόλο που έχει αποδεδειγμένα τους πιο σκληροπυρηνικούς οπαδούς και τους πιο μάγκες οπαδούς και με τη μαγιά που εννοείτε εσείς και με την πραγματική μαγιά, όπως θέλετε. Και είναι τύποι και υπογραμμή, αυτοί, αντί να εκτιάσετε τα παρασύνσεις και τους υπόλοιπους, θέλετε να κάνετε και τις 7, γιατί άμα το κάνει ο ένας, δεν βλέπει προκοπή, δεν λέμε ότι ζητάμε τον Μπράβο, να δει την αναγνώριση, το μη τσουβάλιασμα, τη δεύτερη, αλλά έχει αυτό το σκοπό του, να κάνετε και αυτούς τις 7, ίδιο με τους άλλους. Δεν γίνεται ρε μάγκες, δεν γίνεται, γιατί όντως, ναι, εμείς οι φύλακτοι του Ολυμπιακού, οι οργανωμένοι, πείτε το όπως θέλετε, ό,τι ταμπέλα θέλετε βάλετε, υποτιμητική ή τέτοια, που δεν το οργανωμένος για μας είναι τιμή. Για τους άλλους είναι ντροπή. Το οργανωμένος για μένα είναι τιμή, γιατί έχω συντελέσει στην πρόοδο της ομάδας μου. Με καθολική αναγνώριση εκεί που δεν περίμενε κανείς. Έτσι. Και έχουμε αναλάβει τον ερασιτέχνη με τη βοήθεια όλου του κόσμου του Ολυμπιακού που εμπιστεύτηκε τους οργανωμένους, έτσι. Γιατί κάτι είδε, δεν είναι να πετάνε πέτρες. Είδε να πετάνε επιχειρήματα. Και ξεκλαίωσε ο ερασιτέχνης στα 7 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας παράλληλα, κανένα άθλημα δεν έκλεισε, και κάνοντας παράλληλα πρωταθλητισμό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ναι, έτσι θέλω να κάνω κουμάντο. Είμαι περήφανος να κάνω κουμάντο έτσι όπως το εννοώ εγώ, όχι όπως πάντα να το παρουσιάσετε εσείς. Και εγώ και ο Τάκης και ο Αλέκος και, και όλα τα παιδιά που είναι στη θηρία 7. Και δεν λέω εμάς, γιατί εμάς στοχοποιήσατε που είμαστε στο γήπεδο. Και θα πάμε να δούμε την ομάδα μας. Ναι, ναι. Που έχουμε χύσει αίμα για να έρθουν αυτά εδώ. Γιατί έτσι μόνο έρχονται, με κόπο. Ούτε με συκοφαντίες έρχονται, ούτε με λάσπες, ούτε με ντου. Και πέτρες. Εγώ δεν έχω μόνο μια αγάπη για τον Ολυμπιακό. Έχω λατρεία για τον Ολυμπιακό μαγισμό. Και κανείς, εγώ θα πάρω και τον εαυτό μου άλλο πρώτα. Δεν διανοούμε να σκεφτώ ότι μπορώ να κάνω κακό στην ομάδα μου, έστω και 500 ευρώ πρόστιμο. Όχι να με κατηγορείτε για αυτά τα πράγματα που είπε ο Άκης πριν, δεν θέλω να τα ξαναλέω. Και να ξέρετε και κάτι άλλο. Στη θύρα 7 έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια πριν, για να πείσεις 10.000 άτομα, 10-12.000 άτομα να μην κάνουν. Να φτάσει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο. Αυτό εδώ το στυλό μέσα έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια. Και μόνο από τον Άκη και από. Από όλα τα παιδιά. Από όλα τα παιδιά. Πρώτα από αυτούς που ακούσανε. Από όλα όχι τα παιδιά. Που τα είπανε. Και τους λέω κάθε φορά που τους συναντώ, τους αγκαλιάζω και τους. Γιατί αγαπάνε και αυτόν τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι κύριε Μπραουδάκη. Να αγαπάς την ομάδα και να μην κάνεις επεισόδια και όχι να μπλέκεις τον κάθε Τάκη. Εμένα δεν από γυάλωνα. Εμένα σε τέτοια πράγματα. Ντροπή σου. Να μην πω άλλη λέξη, ντροπή σου. Εντάξει, να σου πω κάτι. Νόμιμα μπορεί να. Καταρχήν ο πρόεδρος του Βόλεϊ, είπαμε είναι ο πρόεδρος του Πάου. Ναι, τα ξέρουμε, δεν επαναλαμβανόμαστε. Τα μπες και διάβασε τη λίστα της κάθε ομάδας να δεις αν εγώ είμαι παράδειγμα. Εμείς, να το πω αλλιώς, εμείς δεν πιστεύουμε ότι εξαπατήθηκε. Και ο Πάου συντελεί. Αλλά μπορεί να δικαιολογηθείς ότι εξαπατήθηκε επειδή δεν έχεις ζητήσει αριθμούς. Και ο Πάου στην τελική από τον Τάκη έχασε. Δεν έχασε από τον Τάκη. Από τον Ολυμπιακό έχασε. Από τους παιχταράδες του Βόλεϊ έχασε. Από τον προπονητή μας. Και από μια διοίκηση που δεν βίντεο στην ομάδα του Βόλεϊ. Και όχι μόνο. Και ένα κόσμο, και όχι μόνο στο Βόλεϊ. Και ένα κόσμο που δεν ακούστηκε η βομολογία. Ναι. Για πέστε και αυτά. Μια βομολογία δεν ακούστηκε. Για πέστε και αυτά, κύριε Μπραουντάκη. Για ρωτήστε, κύριε Βαγγέλη Μπραουντάκη, τους παίκτες της Κηφισιάς. Χειροκροτηθήκανε. Οι παίκτες είχαν την ώρα του παιχνιδιού καμιά προστριβή ή οτιδήποτε. Στο τέλος τη χειροκρότησε όλο το γήπεδο και Ολυμπιακή και μάλιστα κοιτάζανε και απορριμμένοι.
από αυτά που είχαν ακούσει από κάποιους σαν και εσάς. Και τα συναντούσανε μάλλον. Και μάλλον. Και μας κοιτάζανε απορριμμένοι άνθρωποι και που ήμασταν απλά άνθρωποι. Και παρόλο που στον αγώνα του ημιτελικού με τον ΠΑΟΚ, ο Κουρνέτας, δεν από ότι έκανε τα χειρότερα, έχει περάσει τον Ολυμπιακό, έτσι. Απλά ήταν πολύ προκλητικό σε κάθε απόφαση του διαιτητή. Ενώ εν αντιθέσει με τον Κώστα, τον Χρυσοφιδέλη, που δεν διαμαρτυρήθηκε καμιά φορά, εκείνος πήγαινε και σε. Ρε παιδιά, θέλω να θυμηθείτε, πήγε, έδειξε, είχε βγει μπάλα λίγο έξω από τη γραμμή, τέλος πάντων, και πήγανε και ήταν το βίντεο για να κάνουν επανάληψη. Ναι. Λοιπόν. Και ενώ βλέπουν την επανάληψη, και λέει ο διαιτητής, πόντο στον Ολυμπιακό, εγώ δεν το περίμενα από τον Κουρνέτα, εγώ τον είχα για άλλο παιδί. Εγώ ντρέπομαι για αυτόν δηλαδή που πέρασε από τον Ολυμπιακό, ενώ δεν έπρεπε να διαμαρτύρεται συνέχεια. Στο 24-21 δεν διαμαρτυρότανε. Μετά διαμαρτυρότανε. Θέλει να αποδείξει, μωρέ, εκεί πέρα πάρτε. Τι να αποδείξει, εγώ να σας πω κάτι, το δικαιολογώ, μωρέ. Εδώ ο Ιούδας πήρε λεφτά και πώς το λένε, και πρόδωσε το χρυσό. Δεν θα προδώσει αυτός για 30 χι, πώς θα παίρνει τον Ολυμπιακό. Μπράβο, Χρυσοφιδέλη, και εσύ, Κουρνέτα. Εντάξει, ρε παιδί, όχι, άστο τώρα. Έχει κλείσει πόρτος για τον Ολυμπιακό. Πόσο είναι και τόσο. Άμα έρθει σε εμάς πάλι θα αρχίσει να τραυματίζεται. Όχι, εννοώ για άλλα πράγματα. Άμα έρθει αρχίζει να τραυματίζεται πάλι. Μα σε κάθε φάση μου. Τέλος πάντων, εντάξει. Και πολύ σημασία του δώσω. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ανάγκη από τέτοια πράγματα και το αποδεικνύει. Τι έγινε με τον ήχο. Εντάξει, είναι μια χαρά έτσι όπως το περίμενα, σου λέω. Πού τον φέρεις εδώ, έξε λίγο εδώ. Εδώ χρειάζεται, γιατί είναι δεν κύριε. Α, για μην πού είσαι, από εδώ. Είναι από δορυφόρο, εντολή έχει δοθεί. Πώς φαίνεται στο πλάνο. Τους βλέπουν όλα. Όλα, τίποτα. Λοιπόν, πιστεύω να το ξεκαθαρίσαμε αυτό το πράγμα. Είμαστε περήφανοι που είμαστε φίλοι του Ολυμπιακού και υπηρετούμε αυτή την ομάδα, γιατί για υπηρεσία πρόκειται. Ενώ άλλοι μπορεί να υπηρετούν τους εαυτούς. Δεν είναι υπηρεσία. Είναι, ρε παιδιά, ο Ολυμπιακός. Χρέος μας. Άμα κόψεις εμένα, του άκη, όλο τον οπαδό του Ολυμπιακού. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να ζήσουμε. Γίνεται. Τι να μου κόψεις. Και έχουμε πει πολύ παλιά από αυτή την εκπομπή. Η θύρα 7, για να πάρετε χαμπάρι, είναι η ασπίδα του Ολυμπιακού. Δεν διανοείται κανείς να κάνει κάτι να βλάψει την ομάδα μας. Γιατί έχουμε όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού λατρεία στην ομάδα μας. Και θέλουμε να τη βλέπουμε. Αγαπάμε όλα τα αθλήματα και συμπεριφερόμαστε ανάλογα αποδεδειγμένα. Ας βγει οποιοδήποτε να πει: ελάτε εδώ, τι λέτε ψέματα. Έχεις εκείνο το παιχνίδι, τι είχατε κάνει. Ρε, θα πάρω εγώ και τον άλλο. Θα πάρω εγώ. Ότι μετά από 3, 4, 5 χρόνια δεν ξέρω, παίρνετε πρωτάθλημα εσείς. Και παίρνετε και ένα και δύο και τρία. Έτσι μη άντε, μην. Είπες τέτοια πράγματα. Κακό το λέω. Ποια να πει. Άσε με το. Παίρνετε 5 πρωταθλήματα στο πινκ-πονγκ. Ξέρω εγώ που κάπου. Σε ένα άλλο. Γιατί το πήραμε εμείς φέτος. Ναι, λέω σε ένα άλλο. Τέλος πάντων. Και επίσημα. Εμείς. Θα κοιτάμε τα λάθη μας. Ποια λάθη έχουμε κάνει. Στις μεταγραφές. Η διοίκηση πρώτα απ' όλα, όχι εμείς. Η διοίκηση θα αποφασίσει. Εμείς θα ακολουθούμε τη διοίκηση. Γιατί δεν κάνει λαμογές όπως κάνουν οι δικοί σας διοικήσεις. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει επενδύσει σαν ΜΜΕ, έτσι, ηλεκτρονικά, εφημερίδες, τα πάντα. Πόλεμος, συκοφαντία, λάσπη και τίποτα άλλο. Ο άλλος δεν βάζει λεφτά από τη τσέπη του. Ζητάει από το κράτος να του φτιάξει γήπεδο, ρίχνει την άκρη στη γάμα εθνική. Αυτά, εμείς τέτοια πράγματα δεν θα τα δεχόμασταν. Θέλω να σας καταλήξω με λίγα λόγια, να δείτε τι διοίκησης έχετε εσείς, τι οπαδούς έχετε εσείς και να γράφετε αυτά που πρέπει, αυτά που αναλογούν στον καθένα. Και να λέτε την αλήθεια. Και όλο αυτό, και όλο αυτό επικρατεί. Γιατί τα ρημάδια τα δικαστήρια εωρείται εδώ και 5 χρόνια ένα δικαστήριο να γίνει. Γι' αυτό εκεί πατάτε εσείς. Γιατί όταν θα γίνει το δικαστήριο και αθωωθεί ο Ολυμπιακός που είναι αθώος ήδη, να δω ποια δουλειά θα κάνετε. Να δω εκεί που γράφετε τα μηνύματα, θα έχετε δουλειά να παίρνετε το χιλιάρικο ή το 500 που παίρνετε. Ή θα σας πετάξουνε. Όπως πετάνε κάτι άλλο τώρα. Ή θα έχετε καταφέρει να κλείσετε και το ποδόσφαιρο, να τα κλείσετε όλα, γιατί δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα. Έτσι. Δεν υπάρχει. Τα είδαμε, τα είπε και ο Υπουργός σήμερα, είπε τη μισή αλήθεια. Και αυτός επίσης. Τη μισή αλήθεια. Τη μισή είπε. Χρέωσε εκεί πέρα κάποια πράγματα. Πήγα τα βάλει, αλλά
άμα θέλεις και εσύ, ρε Υπουργέ, το καλό, ας πούμε, εκθίασε. Δεν είναι κακό να πείτε, ρε, καλή κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι κακό. Είναι φωτεινό παράδειγμα. Ή τον Πλατινί τα είπε. Λέει, τι ψάχνεστε, ρε, ακολουθήστε τον δρόμο του Ολυμπιακού. Και εμείς την Τούμπα σας τα είπε. Δηλαδή, είναι όλοι οι δημοσιογράφοι, εσείς, ρε, που γράφετε αυτά, δεν ξέρετε ότι είναι φωτεινό παράδειγμα Ολυμπιακός. Δεν ξέρετε τι φωκαράδοσινή σας κουβαλάει. Τους υπόλοιπους, τους υπόλοιπους που επενδύει εκεί. Εκτός ΠΑΟΚ που δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Άλλο, αυτός είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Δεν ξέρουμε αν είναι και σώστα φρένας. Έτσι. Αλλά οι άλλοι δεν ξέρουν ότι δεν έχουν βάλει λεφτά, δεν πρόκειται να βάλουν λεφτά. Ο Ολυμπιακός βάζει. Σε όλα τα θέματα. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο ερασιτέχνη, παντού. Βλέπετε τι γίνεται. Και βγαίνει ο γιος του Ιβάν και λέει, θα, τι είπε, λέει, θα με βρείτε μπροστά σας. Είμαι 25 χρονών μόνο. 25 χρονών. Και τι έγινε που είσαι 25. Και τι έγινε. Στον ΠΑΟΚ είσαι 4. Τι μας έχεις κάνει. Μέχρι να ρεζίσαι μέχρι τα 100. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, να έχεις υγεία. Άκουτα. Αλλά οι απειλές, θα δείτε τώρα το γιο του Ιβάν. Ωραία, γιατί να το πάμε στο προσδόκιμο. Το πάμε στο προσδόκιμο. 15 χρονών είναι ο γιος του Μαρινάκη. Άμα είσαι 25 και με πας στο προσδόκιμο, δηλαδή ότι τι, θα σε έχουμε να μας ταλαιπωρήσει πολλά χρόνια. Τι να μας ταλαιπωρήσει, δε, να μας πλακώσει σε κανένα, όπως είχε αυτό και ο πρόεδρος του Βόλεϊ, αυτό θα μας κάνει και να μας αποκλείσει. Καταρχήν πρέπει ο γιος σου Ιβάν. Άκου τώρα, το έχεις φτάσει τώρα που μιλάς σαν τον πατέρα σου. Βάλε τα αυτά που λένε, πώς τα λένε εκεί που βρήκες τα λεφτά, πώς το λένε. Το πόθεν έσχες. Δεν βάλε τα πόθεν έσχες εκεί. Τι πάει να πει τα κι αυτό, παιδιά. Πού βρήκε τα λεφτά. Αγόρι μου. Μαθαίνω μαζί σου. Από τα τσιγάρα, από το περίπτερο, από πού τα πήρε. Έχει περίπτερο ο άνθρωπος, τι έχει. Παρουσιάζει τα κέρδη σου. Βάλε τα κέρδη σου στην εταιρεία του ΠΑΟΚ για αυτό που λέγεται και μετά μίλα. Δεν παιδί μου. Και τι φοβεί, τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή τι. Τι θα πάθει ο κόσμος στο Ολυμπιακό ή ο Ολυμπιακός, τι απειλές είναι αυτές. Και να πάμε και, να πάμε και στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Ρε παιδιά, έχει ξεφτυλιστεί αυτό το σωματείο και εγώ όσο και να μην το χωνεύω, δεν μπορώ, δεν το αντέχω, ρε παιδί μου, τέτοιο ξεφτυλισμό που έχετε. Σας έχει ξεφτυλίσει ο άλλος. Βγάζει ανακοίνωση, Άκη, για ψήλου πίδημα. Ναι. Αυτός όντως είναι εκεί πέρα στο... Κάπου πίσω από ένα γραφείο. Κάτσε να δούμε, κάτσε να δούμε, γιατί και ο Υπουργός είπε κάποια πράγματα σήμερα. Όχι, κάποιοι θέλω... λέει που κάνουν λευκές περιστερές, μην κάνουν και πολύ τις λευκές περιστερές, γιατί είναι μπλεγμένοι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, μήπως θέλει γιατρό, αυτός ο άνθρωπος. Γιατρό, ναι, υπάρχει. Α, έβγαλε ανακοίνωση Ολυμπιακό. Ναι. Όχι, μπω στο Facebook. Ναι, στο Facebook. Που τη συστήνει διαφόρους ψυχιάτρους. Ναι. Ωραία, πάει, βρε ένα γιατρό και πήγαινε. Ελά, γιατρό δεν είναι, δηλαδή αυτού που καλέσει εκεί σε εκπομπέ. Είναι ένα καλό γιατρό ψυχιάτρο που λέγεται Αγκουρίδης. Όχι, Αγκουριδάκη. Αγκουριδάκη. Ναι. Ναι. Τι το, Αγκουρίδης, Αγκουρίδακη. Τι θα γίνει, ο ένας είναι από την Πόντιο, ο άλλος είναι κριτικός. Πώς θα γίνει, το ίδιο, όλα τα ίδια. Ωραία, στο κριτικό, ωραία. Αφού έτσι λέγεται. Πήγαινε στον Αγκουριδάκη. Πού είναι με τα καλλιδιώτικα. Να σου δώσει τα. Εκεί. Τι δίνουν, τι είχα πια δίνει στου τρελού. Δεν είναι τρελή. Τι. Άλλο... Παλαβό. Τι. Τέλο πάντων. Να πάει να διαγνώσει, αυτό τη λέει. Να πάει να δει, να ξέρουμε κι εμεί ναι. Τι με ποιου μιλάμε. Εγώ λέω ότι δεν σκυζοφρενεί, εσύ τα λε. Να του κάνει μια μαγνητική. Να δούμε τι γίνεται. Τι μαγνητική. Δεν τι γίνεται, λέει. Στα αλεύρια τον έβαλε να κάτσει. Να μα μαγνητική και με ρεύμα. Παιδί μου, η μαγνητική λέει δεν τα βλέπει όλα. Τι να δει όλα τώρα. Τέλος πάντων. Μια ρώτησα το κάνει, θα καταλαβαίνει όλα. Ναι. Δηλαδή τι θέλει. Και μαγνητική. Άμα δει αυτό το άτομο, τον εν λόγω. Εντάξει, να μην ονοματίζουμε, καταλάβατε. Ναι, μωρέ, ναι. Άμα δεν τον εν λόγω. Δηλαδή χρειάζεται μαγνητική. Του κάνει μια ερώτηση. Και καταλαβαίνεις ότι... Μόνο τη μία που βρίζει τους Παναθηναϊκούς στον Κοντονή. Λέει αυτοί θέλανε να μπουν μέσα. Τους έδωσε, δηλαδή στεγνά. Και μετά από κανένα 24 μέρες λέει θα έπαινα κι εγώ μέσα εάν το να βγάλεις σακ. Το μεγαλύτερο, μεγαλύτερο ξεφτύλα που είναι δηλαδή είναι ποινικά κολάσιμη και απορούμε δηλαδή δεν ξέρω, περιμένουμε να δούμε. Είναι αυτό το πράγμα που έχει κάνει και που λέει έτσι. Γιατί είναι, μιλάμε για ηθικές αυτοργίες, για παρακίνηση σε βίαιες πράξεις και όχι μόνο αυτά. Μετά υπάρχει και η κάλυψη, λέει ότι και καλά τα παιδιά αδικηθήκανε. Τι αδικηθήκανε. Αδικηθήκανε. Τι αδικηθήκανε. Πήγανε εντάξει. Τι να πω εγώ, είναι και δουλειά άλλων. Ρε παιδί μου, ένα λεπτό, Άκη. Να πούμε κάτι γιατί... Ρε παιδί μου, άλλο να γίνει ένα τυχαίο γεγονός.
και να περάσω. Διάβασα ένα μήνυμα, συγγνώμη. Πήγανε 200 άτομα στη, πώς το λένε, στην Κεφαλονιά. Ναι, στην Ελλάδα. Πήγαμε, πετύχετε εσύ στη Λευκάδα. Στη Λευκάδα, εντάξει. Ναι. Ωραία, 200 άτομα στη Λευκάδα. Μπράβο. Πόσα άτομα ήταν να πήγαν μέσα, είχαν δικαίωμα. 30-40. Τότε γιατί πήγαν 200. Γιατί είχαν σκοπό να μπουν πάνω όσοι θέλουν. Από εκεί αρχίστε πρώτα. 30 παίρνουν μέσω γήπεδο. Γιατί πήγατε 200 και δεν πήγατε καν την ώρα του αγώνα, 2 ώρες πριν το παιχνίδι. Πήγατε 4 ώρα, 5 και σπάσατε το ξενοδοχείο. Ωραία, μερικοί. Αυτούς πάνε να δικαιολογήσεις. Λες πήγατε και το γήπεδο. Από 30 παίρνουν μέσα. Τι να δικαιολογήσεις, θα δικαιολογήσεις. Θα τρελαθώ κι εγώ, μου φαίνεται. Ρε παιδί μου, 200. Δεν θα σε τρελάνει ένα λαφούζο. Εγώ έχω τρέλα λογική, Σεράκη. Έχω λατρεία για την ομάδα μου. Αυτό ήταν 6 χρονών, 7 τον έπαιρνε ο πατέρα, τον πήγαινε στο Ρέντι. Ναι. Ολυμπιακό ήταν και τώρα γίνεται Παναθηναϊκό. Αξίδε, προσέξτε μη σα έρθει και από εδώ. Πήγαινε και στα αποδυτήρια. Πού τον πήγαινε, μέσα στου πέτρε τον πήγαινε. Ο πατέρα σου είχε ένα κύρος. Ο πατέρα σου είχε ένα κύρο. Άλλο ρε παιδί μου, μήπω είχε μπουφέ στα αποδυτήρια. Τι να είχε? Μπουφέ. Που ήταν οι παίκτες που αλλάζανε. Ναι ρε, εντάξει, ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, 200 άτομα πήγατε, 30 μπαίνουνε. Από εκεί να αρχίσετε, γιατί τι είναι 200, από 30 μπαίνουν μέσα. Τι μέταλλο είναι αυτό ρε, σου λέω, είχαμε... Και εμείς η Γλυφάδα χτες πήγαμε 30, δεν πήγαμε 180 να μπούμε μέσα. 30 έγραφε το, τα παπίες, 30 μπήκαμε. Πάμε να διαβάσεις. Λοιπόν, μάγκες, έχουμε 6 και διεκδικούμε ακόμα 11. 17, είδες το έχω πει. Ναι, Δήμα Ψυχάρα Ολυμπιακάρα. Πάμε παιχταρά μου Φιλίππο, Ολυμπιακός, respect, 7. Συγχαρητήρια στην ομάδα Βόλια, επόμενος στόχος το πρωτάθλημα. Μάριος από την Κατακόκκινη Χίο. Συγχαρητήρια σε όλο τον ερασιτέχνη για τις χαρές που μας δίνει. Ο Δήμα είναι ένας από εμάς. Το 7. Έτσι, το έχει γράψει. Κάτω το διάβασα. Φιλίππο Φαλάνη, για πάντα στο λιμάνι, τέτοιες ψυχάρες θέλουμε σε όλα τα αθλήματα. Σταυρίδη σε Γάλλιο. Ωραίος ο παιχταράς Φιλίππο, μαζί με την κούπα του ποδοσφαίρου, μακάρι να έρθει και ο παιχταράς Φορτούνης. Θα έρθει. Σιγά-σιγά. Όταν πάρουμε το κύπελλο Ελλάδος, θα έρθει. Και άλλη κούπα στο βόλεϊ και στο πικ-πονγκ, θα αναφερθούμε τώρα στο πικ-πονγκ. Δεν το έχουμε ξεχάσει. Και στο Στίβο έχουμε χάσει το μέτρημα. Θρύλε, ξεκόλα, τα έχεις πάρει όλα. Θρύλε, ξεκόλα, τα έχεις πάρει όλα. Πάμε. Από ένα ντύμα σε όλα τα αθλήματα θέλουμε. Αυτό τους πονάει τους αλλόθρησκους. Μάγκες, το φιλικό με τα αδέρφια μας στο Βελιγράδι. Τι θα γίνει, δεν ξέρουμε ακόμα. Κάτι είναι για 4 Απριλίου, Είχε, ναι, ακόμα άσχημα. Τίποτα. Ό,τι είναι, παιδιά, θα ενημερώνεστε από εδώ. Κάτσε να μάθουμε πότε παίζουμε κύπελο. Ναι. Τέτοιοι παιχταράδες με την ψυχή και την καρδιά του Ντίμα δεν περνάνε κάθε μέρα από την ομάδα. Συγχαρητήρια για την κούπα και γερά για το πρωτάθλημα. Βάλτε μάγκες στον Ντίμα να κάνει εκπομπή. Για πλάκα το έχει, δικός μας είναι. Ναι, βέβαια. Έλα, το έδειξε και όλα. Ναι. Και εσύ και τα συνδύματα, ξέρει. Όλα. Έφεση θα κάνουμε για την τιμωρία στο ποδόσφαιρο. Προφανώς θα κάνουμε. Με αυτό πάλι με το πυρηνικό αναπτυράκι. Αυτός ο νέκρος, αυτό το θέατρο που έχει κάνει, ούτε ο... Πώς, να τελειώσαμε τα μηνύματα. Πώς το ξανακάνατε αυτό με τον ΠΑΟΚ, ρε Ντίμα, απίστευτο. Ωραία. Πλάκα τους κάνουμε. Ναι, πλάκα. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Δεν ζάβουμε. Ναι, αλλά την Τετάρτη όμως την άλλη. Άλλο τώρα. Επειδή... την Τετάρτη. Να σου πω. Δεν ξέρω την ώρα. Απλά νομίζω είναι 8 ώρα. Δεν θυμάμαι τι ώρα. Ό,τι ώρα και τέλος. Να τελειώσει σύντομα γιατί έχουμε κάτι με τα. Κατάλαβε. Δεν πάει 3-2. Πάει 3-0 κατευθείαν. Αυτό θα σου πω. Τι έχουμε, έχουμε μια τι. Ναι, ρε, α σα πω τι έχουμε. Ναι, μπράβο. Έτσι. Τι έχουμε, κανένα γάμο. Θα σου πω άλλη ώρα. Λοιπόν. Αυτά για τις αυτές του ΠΑΟΚ, τις, να μην τις χαρακτηρίσεις. Πώς θα τις χαρακτηρίσεις? Άσχετα. Τις ομορφιές, τις ομορφιές. Ομορφιές. Είναι ο... του Προέδρου με το τσιμπούκι. Πώς το λένε το όνομα του Προέδρου του ΠΑΟΚ και το λέμε όλο έτσι με το... του καπνιστή, λέμε... Ο τσιμπουκλής, μωρέ. Όχι, δεν λέγεται έτσι. Πώς λέγεται? Πώς λέγεται? Όχι, ρε που καπνίζει πίπα. Πώς λέγεται ο πρόεδρος? Ευρέστο. Ρε, ένας που
Θεριακλής μπορεί να πει. Α, Τσιμπουκλής, ναι, ρε παιδιά. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει. Θεριακλής ήθελα να πω και είπα Τσιμπουκλής. Αυτό δεν είναι έτσι. Θεριακλής. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Πάμε στα τηλέφωνα. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, μαγκές, τα τηλέφωνα είναι πολλά για διαμαρτυρία, για τη συκοφαντία της διοίκησης του, ακόμα και των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Το έχουν παρακάνει, δεν πάει άλλο. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πανηγύρι που γίνεται χωρίς λόγο και ο μόνος σκοπός είναι να σπηλωθεί ο Ολυμπιακός. Επειδή ποιος είναι ο λόγος που... επειδή παίρνει πρωταθλήματα, ναι, δεν τα παίρνει με αξία. Πώς τα παίρνει, με παράνομα, δεν βάζουν λεφτά. Όχι μόνο, δεν υπάρχουν προπονητές, δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει. Τίποτα. Δηλαδή, τα έχετε ισοπεδώσει όλα. Όποιος δεν δουλέψει, δεν πρέπει να πάρει τίποτα. Με το στόμα δεν κέρδισε τίτλο ποτέ κανείς. Δουλεύτε και θα ανησυχήσουμε εμείς πρώτοι. Όταν είναι να χάσουμε κάποιο τρόπαιο. Λοιπόν, για πάμε μετά και μια που μιλάμε για πρωταθλήματα, πάμε να πούμε. Ναι, αν και δεν ήρθε αυτό το πρωτάθλημα εδώ, πρέπει να το αναφέρω όμως, έτσι δεν είναι. Ενώ του πικ-πονγκ είναι το 12ο πρωτάθλημα που παίρνει ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει φέτος με το κύπελο, με το φάρο. Ο τίτλος βέβαια έχει εγκριθεί μαθηματικά. Ναι. Και στον ανώμαλο δρόμο. Ναι. Πες για το πικ-πονγκ που αξίζουν λοιπόν, τα παιδιά. Είναι το 12ο πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια στον προπονητή. Ο τίτλος βέβαια έχει εγκριθεί μαθηματικά από το Φλεβάρι. Ναι, ναι, ναι. Τυπικά παίζαμε. Και παρόλα αυτά το πήραμε αίτητη. Ναι. Από το Φλεβάρι είχε μαθηματικά κριθεί ο τίτλος του Ολυμπιακού στο πικ-πονγκ. Αλλά οι παίκτες μας δεν τα παρατήσανε και το πήραν αίτητη. Τέλος πάντων. Παίζαμε με την Πέρα. Ναι. Στο Γιώργο το προπονητή, το Χριστοφοράκη. Βέβαια. Και σε όλους τους αθλητές μας και στον Τάσο Μέντες, τον Παπαγεωργίου, τον Σγουρόπουλο, τον Πιτσιρικά, το 16 χρονών. Τρεις είναι οι Πιτσιρικάδες. Ο Σγουρόπουλος 16 χρονών, ο Γιώργος ο Σταματούρος είναι και αυτός 16 χρονών. Ο Σοκράτης ο Γιαννούτσης 11 χρονών. 11 χρονών. Κοιτάξτε, και εκεί δεν γλιτώνεται. Κοιτάξτε τι γίνεται. Και εκεί από τώρα πρωταθλητές αυτοί, 11 χρονών. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στον προπονητή, μπράβο σε όλους. Τα συγχαρητήρια και από εμάς. Το 12ο πρωτάθλημα είναι αυτό, έτσι. Τα συγχαρητήριά μας. Και θα το έχουμε και αυτό, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, να πούμε για τον μπάσκετ. Το μπάσκετ. Πρόλαβε, ναι. Να αρχίσουμε αυτό γιατί είχε τελειώσει πριν δύο ώρες, αλλά δεν τους έκατσε το μαγείριο, Άκη. Λοιπόν, ότι όσο και να προσπαθήσαν κάποιοι δύο από τους τρεις διαιτητές τουλάχιστον, να χάσει ο Ολυμπιακός για να είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός, δεν το κατάφεραν. Ο Σπανούλης πήρε την ομάδα επάνω του, καθάρισε, έδωσε 12 assists, έβαλε καμιά 17-18 πόντους. Ο Πριντέζης όλα τα παιδιά, ευτυχώς που και ο παίκτης που χτύπησε τον Ολυμπιακό, Χάντερ, δεν έχει τίποτα το σοβαρό, δεν έπαιξε μόνο 2 λεπτά και θα είναι στη Ρωσία στον αγώνα με την Κίμκι. Πανέτοιμο, έτοιμο πόλεμος μάλλον. Ναι. Τάκη μου, πρωτού πάμε στα μηνύματα, να διαβάσουμε κάποια μηνύματα και να πάμε και στα τηλέφωνα, να δώσω χαιρετίσματα στην Νέα και στο φίλο μου το Μάνεση, στην Κεφαλονιά, στην Αφροδίτη, στο Μιχάλη, στον Κώστα, τον Ζαμπούνι, σε όλα τα παιδιά. Και εγώ στο Δημήτρη, στο φίλο του Μυραλά. Και να διαβάσουμε στον κάποια μηνύματα. Στον Άγιο Λοσάντα εννοείται. Ναι, εννοείται, τα Άγιο Λοσάντα. Νιδεβέργη. Α, να πω και στη Λελένη. Στη Σουγκάρδη. Στη Λελένη και στη Δροσιά. Ήθελα να δει το κύπελο. Ο πρόεδρος. Στην Ατάσα τη φίλη μου που έχει 5 παιδιά και δεν την έχω παραμελήσει συνέχεια. Όχι, και εγώ στην Ατάσα τη φίλη μου. Τι μου λες τώρα. Ο Ολυμπιακός άρεσε. Α, Ολυμπιακός. Α, να τα σου να ζήσει. Άσε με ρε τάκι τώρα με 5 λεπέντες τώρα με 5 λεπέντες τώρα στο εκείπεδο. Άσε με ρε. Ρε και δύο μια κουβέντα είπα. Ρε. Ναι, εσύ είπες για την υπολογαγόνα Τάσα. Εγώ είπα για την Τάσα την δικιά μου. Υπολογαγός μια χαρά είναι Τάσα είναι. Α, μπράβο, ωραία. Γιατί την οπίνε να είναι και υπολογαγός. Μα αφού δεν είναι στο στρατό. Με το ζόρι. Είναι στην οικογένειά της. Πείτε για τον Μπενίτες που τον πουλήσαμε στο Μεξικό, τι να πούμε. Από ό,τι μαθαίνουμε, η Cruz Azul ενεργοποίησε την όψιον αγοράς. Πρέπει να κάνατε σάρι και ένα εκατομμύριο. Εμείς τον πήραμε ένα μισά λεφτά. Ναι, και 3 εκατομμύρια τον είχαμε πάρει. Και ένα εκατομμύριο δανεισμός που τον είχαμε ένα χρόνο, ο δανεισμός 5. Δηλαδή, κερδισμένοι βγήκαμε τον Μπενίτες. Ναι, δεν είναι αυτό. Δεν το πας έτσι. Να πούμε ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού που έρχονται εδώ έχουν κάποια αξία βέβαια,
αλλά παίρνουν και αξία παραπάνω, επειδή η ομάδα μας εδώ και 14-15 χρόνια δεν έχει λείψει, νομίζω, μια χρόνια. Ναι, εσύ λέει, παίζει τον Ολυμπιακό, έχει παίξει τον Ολυμπιακό. Champions League. Ναι. Έχει παίξει τον Ολυμπιακό. Παίρνει πρωταθλήματα. Παίζει τον Ολυμπιακό. Απλά, όλα τα άλλα έπονται. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς το είπατε αυτό το μήνυμα. Μπορεί κάποιος σε κάποιους και σε πολλούς μάλιστα να αρέσει ο Μπενίτες. Είναι, παιδιά, είναι θέμα προπονητή. Τα ξέρουμε, είναι γνωστά αυτά. Έτσι. Δεν θα τους αφήσουμε, παιδιά, ούτε κούπα για καφέ. Μάγκες, πόσο χρονών είναι ο Ντίμα? Το θέλουμε για άλλα 20 χρόνια να τους γλεντάει. Κάρι 7. 20, 21 πόσο. Τι 21, ρε. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Για 21 μου φαίνεται μια. Τώρα τι να το κάνεις σε 50. 20 χρόνια είναι. Τεράστια νίκη. Αυτό που είπε το μήνυμα το πριν. Ποιο? Το μήνυμα δεν θα τους αφήσουμε, παιδιά. Ναι, κούπα άκουτε. Για καφέ. Αυτό, φίλε μου, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι οπαδοί του Ολυμπιακού? Να παίρνουμε την κάρτα φιλάθλου. Ναι. Ένα. Και την κάρτα μέλους. Την κάρτα μέλους, πώς λέγουμε. Ναι. Ναι. Ένα. Και το δεύτερο, αυτό που τους πονάει πολύ, δεν είναι μόνο αυτά εδώ, είναι το γεμάτο Καραϊσκάκι. Το γεμάτο γήπεδο. Το γεμάτο σεφ. Ναι, που έχει και το γεμάτο Καραϊσκάκι. Το γεμάτο σεφ που έχει και επίπτωση και στον ερασιτέχνη. Γιατί το 10% των εισιτηρίων. Δεν πάνε στην τσέπη των Προέδρων των άλλων. Δεν πάνε στην Ολυμπιακή Συμμαχία. Ναι. Πάνε στο ερασιτέχνη Ολυμπιακό. Όπως τα ξέρουμε από παλιά. Ούτε συμμαχίες, ούτε αεράμινες. Ούτε... Ναι, μια και είπε συμμαχίες, τώρα δεν βλέπω να υπάρχει συμμαχία. Υπάρχουν τρία μέτωπα. Ναι, και ο μόνος ναι, που γιατί δεν μιλάει ποτέ. Αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Αυτός που είναι πίσω από τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τέλος πάντων, γιατί άλλος είναι ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, δεν μπαίνουν τα κομμάτια του Παναθηναϊκού ούτε του ΠΑΟΚ. Έχει άλλη στάση. Τι τώρα που του μαγείρεψε, μια χαρά. Ένα είναι αυτό και βέβαια θέλει να τα πάει καλά και με την κυβέρνηση. Πας και πάρει και τα χρήματα για ναι, τον. Ναι, τι έγινε εκεί. Κατάλαβες, Άκη, τι γίνεται. Λέγανε τώρα. Ενώ έχει λεφτά ο άνθρωπος και να ζήσει να τα χαίρεται, δεν βγάζει από εδώ ή να πάρει ένα δάνειο όπως πει ο Κόκαλης. Όχι. Ή ο Μαρινάκης που δεν έχει πάει ο άνθρωπος. Το μέλλον είναι να ρίξουμε την ΕΠΟ. Που τα πάρει με την ΕΠΟ. Δεν θέλουμε τα λεφτά. Ακούστε τώρα και τους άλλους πρόεδρους. Να και αν την πάρει. Ποτέ δεν είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός τέτοια πράγματα. Γιατί την έχει ο Ολυμπιακός και με τον Μαρινάκη και με τον προηγούμενο πρόεδρο τον Κόκαλη. Επενδύσανε στον Ολυμπιακό, βάζανε χρήματα, παίρνανε παιχταράδες. Μην σας αναφέρω ονόματα και πάτε κανένα κεφαλικό τέτοια ώρα. Ρε, γιατί πια δεν είναι, ο Κόκαλης και τι φέρνει ο Μαρινάκης τώρα. Εντάξει. Εσείς, απλά... οι αεξίδες τουλάχιστον, είχατε ένα παιχταρά. Τον βάζατε και γυάλιζε τα παπούτσια του Μπουρουτζίκα και τον διώξατε. Και δεν τα λέει ο Τάκης αυτά, τα λέει η μάνα του Κώστα του Μανολά. Να ποιοι είστε. Εντάξει, εντάξει. Και, τι ποιοι είναι, αυτή ήταν η μανούλα του. Ναι, δεν είναι. Να είναι καλά και αυτός και ο Κώστας και η μάνα του και η οικογένειά του. Πάντως απλά αυτό που λέτε και ισχυρίζεστε για την ΕΠΟ, επειδή δεν υπάρχει κατακόκκινη ΕΠΟ, το έχουμε, έχει αποδειχτεί χιλιάδες φορές, έχει αποδειχτεί από, από πόσους βαθμούς έχουν πάρει όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Και αν ρωτήσετε κάποιον, ναι, λένε για τον Ολυμπιακό, για τη διαιτησία, και τώρα του πεις, πείτε μου ένα παιχνίδι ρε, που έχει ευνοηθεί ο Ολυμπιακός στη διαιτησία, θα σου πει το χέρι πριν τρία χρόνια του Μανιάτη ναι, ναι. Στον τελικό κυπέλλου. Ναι. Καλά ρε, μια ομάδα που ναι. Έχει... Κάντε ένα τεστ με ένα φίλο σας, θα δείτε που θα πάει. Δεν έχει να σας πει ναι. Πρόσφατα. Έχει... Πρόσφατα είναι όλο η πλήση εγκεφάλου, αλλά μου ότι πεις... Εστίασε μου ρε ένα παιχνίδι, καταρχή, δεν θα βρει. Δεν είναι μόνο αυτό. Κάντε το τεστ με ένα φίλο σας. Εντάξει, θα σας πούνε αυτό πριν ναι, τρία χρόνια. Άκυτε, πώς, δεν είναι μόνο αυτό. Πηγαίνει ο Ολυμπιακός στα Γιάννα, πηγαίνει στην Καλονή, πηγαίνει στον Πλατανιά, πηγαίνει στην Τούμπα, πηγαίνει όπου πηγαίνει εκτός έδρας. Κανείς, τουλάχιστον από τις μικρές ομάδες θα πάρω πρώτα, δεν φωνάζει Πλατανιάς, δεν φωνάζει Γιάννενα, δεν φωνάζει Καλονή. Όλοι περιμένουν πότε θα δοθεί ένα ράουτ εις βάρος της ομάδας τους ή ένα φάουλ. Το θεωρούν αυτοί εις βάρος. Γιατί το θεωρούν, ναι. Ο άλλος έλεγε στο offside, το offside στο αράουτ έλεγε. Ναι, και ναι, έκανε ναι, και... ναι. Άσε, που ναι. Το θεωρούν offside ή αράουτ, τέλος πάντων. Στο αράουτ έλεγε offside. Ο Ολυμπιακός. Τα έκαι. Δηλαδή μέχρι και σήμερα. Στον αγώνα Άρη Ολυμπιακού. Πού το στείλω μου. Πάρε. Εγώ, Πούτιν. Ναι, γεια σας, είπα. Κάνε συμπαθή. Πάμε σε κανένα τηλέφωνο. Όχι, πάρε, κάνε μία. Έλα. Άλλο ήχο αυτό. Πιο καλό, για κάνε άλλη μία. Ωπα, εκεί. Θα το σπάσεις. Καλησπέρα. Ναι, σήμα, πούρε, πάμε σε γάμες, έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Ναι, φίλε μου, έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλης Ζωζανής, είμαι από Πειραιά. Γεια σου, Μιχάλη.
Παναϊκός, ναι. Ναι. Ωραία. Μπορείτε να μιλήσετε με Παναϊκό, θα μου κλείσετε. Ναι, όχι, όχι, μπορούμε. Άμα δεν βρήσεις. Γιατί να βρήσω, να μιλήσω. Ναι, πάμε, ρε, μίλα. Ωραία, εγώ θέλω να σας πω ότι μπράβο για το βόλεϊ. Εγώ δεν ασχολούμαι τώρα με το βόλεϊ, δεν έχω κάτι να δω. Όχι, πρέπει να ασχολείσαι γιατί ο Ιμνοσού είναι πρωταθλητής παντοτινής όλα τα σπορ, φίλε μου. Εκεί βλέπω πλάτες, το παραδέχομαι. Τι βλέπεις? Λάθος, έχει. Βλέπω πλάτες, χάνουμε. Τι να κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Στο ποδόσφαιρο τα ίδια, στη ΦΑΠΑ είμαστε. Τι να κάνουμε. Ναι. Υπομονή. Α δούμε κάτι. Αλλά εγώ ξέρω ότι στο ποδόσφαιρο έχω πάει στο τελικό. Έχω πάει Champions League τελικό. Δεν είναι Champions League. Άγγελια! Δεν είναι Champions League. Ψέματα δεν άλλες εδώ. Ετοίμασε το βίντεο. Δεν είναι Champions League. Είναι κύπε πρωταθλητριών. Δεν είναι Champions League. Με τη Χούντα. Με τέσσερα παιχνίδια. Άστο, μην μείνουμε τώρα σε αυτό. Και πήγες με τέσσερα παιχνίδια, είναι γνωστά. Άλλο το Champions League. Τι είναι αυτό. Για πας τα Champions League, δεν είναι 20 αγώνες. Champions League, Champions League. Μην τα συμβράδεις έτσι. Δηλαδή αυτή η ZNS. Πάρε να το δει αυτό. Ήταν λίγο χειρότερο. Πάρε να δει το Γουέμπλι. Δεν σε νοιάζει, ρε. Το έχουμε πληρώσει, θα το πάρουμε το παιχνίδι. Πάμε στο επόμενο. Εντάξει, φιλαράκο. Από τα Παστέλια Τζανής. Εμπρός. Τι βρίσκεται επίθετος. Ναι, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα φίλε μου. Τι κάνετε, συγχαρητήρια για την κύπελλα και την ομαδάρα μας. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ολυμπιακός είμαι από τον Άγιο Διονύσιο. Πειραιά. Ναι, ναι, Πειραιά. Ωραία. Ο Ιάκεμπος είμαι. Ο Ιάκητος. Ναι, ναι. Μπράβο. Ποιος είναι? Ο Θεός του Έρωτα. Όχι, όχι, δεν είμαι ο Θεός του Έρωτα. Όχι, έχω να κάνω μια ερώτηση στον Τάκη. Γίνεται να πει τρεις φορές ομό. Πάρ' το η μπούτσα μας και δρόμο. Άστο ρε, για το πω. Πέφτει το παγό. Ρε Ιάκητε. Ρε Ιάκητε. Ρε θες τη Φρακοσικιά. Πάρ' τη Φρακοσικιά. Βρε Ιάκυνθε, βρε τριαντάφυλλε. Άκη, δεν μ' άφησα να το απαντήσω. Όχι, θες, έχω, τώρα τελευταία είμαι πολύ δυνατός, άσε. Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει και μ' αρρωσταίνει και μου έχει πάρει το μυαλό. Μαστούρα σαν και σένα δεν υπάρχει, τα έχω χάσει, πάντα πέρα εδώ. Καλησπέρα. Τον Ιάκυνθο. Πάρ' τη Φρακοσικιά τώρα. Ναι, ο Ιάκηθος, παιδιά, για να ξέρεις και το όνομα που αυτό αποκαλέστηκες, είναι ο Θεός του Έρωτα. Δηλαδή, πώς είναι ο Άγιος Βαλεντίνος, είναι το καθολικό. Εμείς έχουμε τον Άγιο Ιάκηθο. Τα ξέρεις. Να στα ρε, αυτό. Να μαθαίνουν και πέντε πράγματα. Να μην λένε μόνο τις μαλακίες. Είσαι ο χρυσός οδηγός. Όχι, το όμο και το Τάιντ και το Άζαξ. Θα πούμε εδώ πέρα. Να μαθαίνετε και να ανοίγουν τα μάτια σας. Ναι. Τούβλα. Μπουμπούνες. Εμπρός. Έλα, φίλε μου. Εδώ μιλείτε στους πανταλητές. Είναι η ώρα των πρωταθλητών. Εμπρός. Η ώρα των κυπελλούχων. Εμπρός. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. Μπρά σε όριζα. Κεφακές, 3α. Πάμε. Έλα, φίλε μου. Σωτήρης από κάτω Πατήσια. Έλα, Σωτήρη, από τα κάτω. Κλείσε λίγο την τηλεόραση, να μας ακούσει από το τηλέφωνο, Σωτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ πήρα να σας πω ένα γεια. Να δώσω ερυθρόλεπτους χαιρετισμούς σε όλους. Έχουμε μαδάρα. Δεν μας αγγίζει τίποτα. Αυτό, τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Καλά, να συνεχίζετε, να λέτε την αλήθεια. Αυτό ρε μάγκες. Να είστε καλά. Καλά. Και εσύ, σε ευχαριστούμε. Γεια σου, Σωτήρη Γίγαντα. Και εσύ να συνεχίζεις να προσφυρίζεις την ομαδάρα μας. Εμπρός. Ναι, Τάκη. Φουργιώσος. Ηρέμησε πρώτα, πάρε μια ανάσα, πιέσαι ένα νερό και μιλάμε. Από τηλέφωνο μιλάς. Πιέσαι ένα νερό, ρε. Έλα. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Έγινε, αγόρι μου, έγινε. Μ' ακούς? Σου μιλάει, Τάκη. Μ' ακούω. Αποκλικής είμαι, πάω. Από? Αποκλικής πάω. Και πού ανέβαινες τίποτα σκάλες, γιατί είσαι λαχανιασμένος. Κάτσε. Έλα, έλα. Λαχανιασμένος ακούγεσαι. Εγώ καθόλου. Δε, μάλλον δεν έχεις προπονηθεί καλά στις ακαδημίες του Τάκη. Για πας μου λίγο, ρε. Τάχεσαι. Κάτσε να δούμε τι λέει. Δεν θα το καταλαβαίνουμε, ρε. Τι λες.
Λέω, πες μου λίγο, είσαι προπονητής τελικά ή δεν είσαι. Αν είσαι προπονητής. Ναι. Λέει, πες ρε Τάκη. Όχι ρε φίλε, δεν είμαι. Δεν είσαι, ωραία. Και κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Είπες προλίγο ότι εμείς δεν έχουμε και τέτοι κάτω ποτέ 30 άτομα. Δεν είπα αυτό ρε φίλε. Ότι μπορούσα να τα... Κάτσε ρε Άκη! Ναι πες το, εντάξει ρε, μην κάνεις έτσι. Ρε, ας να απαντήσω μια φορά ρε κάτι. Εντάξει ρε που... Ρε φιλαράκο, είπα πριν. Είπα πριν ότι όπως ο Ολυμπιακός είχε δικαίωμα να βάλει 30 άτομα με προσκλήσεις μέσα, τις είχε και ο Παναθηναϊκός, τις είχε και ο ΠΑΟΚ, τις είχε και η Κηφισιά. Αυτό είπα. Ωραία. Εσύ καμιά φορά είχες πάνω να φύγει πάνω 30. Μπα, καθόλου δεν έχω έρθει. Σχιάζομαι. Πού ακριβώς, πες, μα τι λες, ρε, πες μας σε μια εκδήλωση που δεν έχουμε έρθει. Σε ένα παιχνίδι που δικαιούμασταν εισιτήρια, εσύ που παρακολουθείς και δεν έχουμε έρθει. Εμένα ρωτήσα, μπορεί να έχετε πάει ο Ολυμπιακός, για μένα ρωτήσακι. Σαν Ολυμπιακός, εντάξει, πες του. Πλέον, πολλές φορές φιλάρα. Ο, πάντα. Και στο Καφτατζόγλιο, και στο Χαριλάου, και στην Τούμπα. Μάλιστα. Και έχεις πει ότι και 11 χρόνια δεν έχεις κάνει επεισόδιο στο Καραϊσκάκι. Εγώ, για μένα λέω. Έξι φίλε, έξι. Έξι. Κάτσε ρε. Αγάπης. Για μένα λέω ρε φίλε, για μένα. Για άλλους δεν με. Που με χαρακτηρίζεται ότι μπαίνω μες στο γήπεδο. Για μένα είπα. Τι είπε, τι ρώτησε. Στον Τζόρβο τι είχε γίνει. Ποιο, σε ποιο. Στον Τζόρβο τι είχε γίνει, το βέλος του έρωτα ήτανε. Στον Τζόρβο τι έγινε με τον Τζόρβο. Τι έγινε ρε αυτόκλητε. Ρε δικηγόρε του Τζόρβο, δεν έχει γίνει τίποτα. Εδώ χάσαμε από τον ΠΑΟΚ πέρυσι με τον Αναταρασιάδη να κάνει έτσι και δεν έγινε τίποτα. Άκου αγόρι μου, σου λέω. Εδώ πέρυσι ο ΠΑΟΚ ήρθε και έβαλε γκολ με τον Αναθανασιάδη πρόπερση. Και χάσαμε. Φορές, ρε. Και άλλες φορές. Ναι, πάμε την τελευταία. Και χάσαμε, κάνει και το τόξο έτσι και δεν έπεσε ούτε ένα μπουκάλι μέσα νερό, ούτε ένα στυλό δεν έπεσε. Τι λέτε, στο ταβέρα που είχαν πετάξει, τι έγινε. Τι λέει. Τι να λέει, έλα, έλα, εντάξει, τι θέλει. Τι θέλει τελικά να πει, πες ό,τι θες να πει, ρε που βάζει. Πες τι θες να πεις στην κατάληξη. Θα ακουστείς. Θα ακουστείς. Πες τη μαλακία σου. Θα ακουστείς. Τι θες να πεις. Την κατάληξη. Αυτό που κάνετε εδώ κάθε χρόνο και φέτος στον ΠΑΟΚ. Μπαίνετε μέσα στην Τούμπα. Να χτυπήσετε τον Ολυμπιακό γιατί είστε κομπλεξικοί και πρόπες τα ίδια. Και πέρυσι τα ίδια. Μέχρι σε αγώνα ευρωπαϊκό τα κάνετε. Και τέλετε ότι αγαπάτε τον ΠΑΟΚ. Εσείς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τον αγαπάτε. Αλλά ειδικά με εμάς. Το κόμπλεξ σας έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν πάει άλλο. Άλλωστε και εσείς το λέτε, το λένε και οι παίκτες του ΠΑΟΚ, όταν υπογράφουν συμβόλαια, του λέτε μόνο τον Ολυμπιακό να νικήσουμε και τίποτα άλλο. Το λέτε και εσείς μόνοι σας. Και δεν το κερδίζετε ποτέ. Και δεν σας νοιάζει κανένα πρωτάθλημα, κανένα τίποτα δεν σας νοιάζει. Και να το κερδίσετε, να πει σπάσει τα διάλογα, δεν το κερδίζετε ποτέ και πουθενά. Να δώσω χαιρετίσματα και στο φίλο μου τον Βασίλη τον Κουτονιά που μας βλέπει, άρτια πηχθέντας από Μελβούρνη. Και επειδή είπα πριν από λίγο ότι εγώ, επειδή έγινε αυτός ο χαρακτηρισμός από την εφημερίδα των Γκολ, πώς λέγεται, για μένα, γι' αυτό είπα για μένα. Αλλά για να το πάω γενικότερα, δεν έχει γίνει ποτέ. Και αν έχει γίνει κάτι στο Καραϊσκάκη, να μου το πείτε. Η σούπε, του Τζόρβα. Του Τζόρβα, τι έγινε μας και εσύ. Μας έδειξε την αφυλαξία που είχε πάθει. Ναι. Δηλαδή τι έφαγε, που άμα ήταν έτσι όπως τα έλεγε, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω γιατί είναι όλα ψέματα, θα έπεφτε κάτω. Συ, άκου τώρα, Τάκη. Δηλαδή... Αυτά τα ψέματα και αυτά που γράφουν οι εφημερίδες του Γορά, μην τις διαβάζετε και μην τα πιστεύετε. Τάκη. Είστε όλοι αυτό που λέει, σε ένα συνασπισμό τριών ομάδων εκεί που όλοι έχετε μπλέξει να κατηγορείτε μόνο τον Ολυμπιακό. Τίποτα άλλο. Η αλήθεια δεν είναι αυτά που λέτε μεταξύ σας τα ψέματα. Υπάρχει και άλλη κοινωνία έξω. Έτσι. Και είναι οι Ολυμπιακοί και όλοι οι άλλοι. Δεν είναι αυτά που λέτε εσείς μετά. Με τον Τζόρβα που είπες τώρα. Με τον Τζόρβα είπε ότι τον πυροβολήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Βγήκε βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο, έπαιξε κανονικά. Δεν το είπε στο ημίχρονο ότι έφαγα τον πυροβολισμό που είναι και φρέσκος. Μπράβο. Δεν το είπε αυτό, το είπε μετά. Το είπε μετά όταν τελείωσε που είχε πάει το τσιμπούκι η ομάδα του. Πάμε τώρα και στο άλλο παράδειγμα. Τρώει ένα κυπελάκι νερό ο Αναστασίου, πέφτει κάτω, λες και φάγε χειροβοβίδα στο πρόσωπο. Βάζει και εδώ κάτι τέτοιο, μετά όμως η συνέντευξη τύπου. Είχε φέρει το πιο καλό πλαστικό, δεν είχε ούτε μία μυχή. Τα θυμάστε αυτά, μωρέ, είναι με ψέματα. Τάκη. Τα θυμάστε αυτά, είναι με ψέματα. Τάκη, κάτι, πάει ο άλλος ο Κωνσταντίνου, πήγε εκεί, τον τσακώθηκε με κάποιον, είχε ένα παπάκι εδώ, κρίμα τον πόη του και κρίμα τη μαγιά που πουλούσε στη Μάρθα Καραγιάννη. Ποιο πόη του.
Λοιπόν, το point, το τον άλλο για τον Τσαβέλα, τι, που άκουσε Πινελίκα ο Τσαβέλας, αυτό ήταν το μεπτό. Δηλαδή τα επεισόδια είναι τα Πινελίκια. Άκου, μιλάει Παουτζής για Πινελίκια, έτσι. Για Πινελίκια. Εδώ, δεν μην πάμε στάλια. Εδώ ο ίδιος ο πρόεδρος σας μπήκε μέσα, τα έβλεπε τουλάχιστον από τη σουίτα, που βάζατε τα ψάρια. Που εκεί που περιδρώνει. Δεν έχει να φάει και τα βάζατε στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ναι, ο Πάπλουτο που δεν άφησαν στο πουθέ τίποτα. Αλλά τα πλούτη. Και η Λιγούρα, ρε, 5 μήνες νηστική ήρθατε στη σουίτα στο Καραϊσκάκι. Ναι, αλλά και... Δεν άφησαν τίποτα. Λέω ότι εδώ το κλειφίδα σου. Λέω ούτε έρχονται από πάνω. Δύο ευρώ για το παιδί που τα μαζεύει. Λέω μου, ρε, ωραία, άλλο ρε. Τα κοιτάνε τα ξέρω. Όχι, τα μάθει ο κόσμο. Ναι, αλλά πάμε τώρα στην Τούμπα εκεί που έρχονται από άλλε πάε και δεν την ακουμπάνε τίποτα οι άνθρωποι. Περηφάνεια και πήγατε και τα περιδρομιάζατε όλα. Και το τραπεζομάτι να βάγατε. Αστέτη, αλλά από εκεί πέρα. Από εκεί που κρίζει. Εδώ είναι εκπομπή λόγου. Λοιπόν. Και πήγαμε τώρα, πήγε ο πρόεδρο του ΠΑΟΚ, βάλε τα ψάρια. Τα έβλεπε από ψηλά τη σουίτα, τα έβλεπε τα ψάρια. Τίποτα. Μετά λέει εντάξει, τι έγινε. Αυτό το ήθος και αυτή την ομάδα έχετε και αυτή την αξία οπαδών έχετε και αυτή την αξία ομάδα έχετε. Ο Ολυμπιακός δεν είναι σαν και εσάς. Γι' αυτό έχω πει εγώ και θα μείνει αυτό. Είτε το θέλετε, όχι. Ο Ολυμπιακός είναι η ακρόπολη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ό,τι σας λέω. Όσο και να πονάτε. Και να πω και κάτι άλλο. Επειδή το άκουσα και χθες στο Βόλιο. Ένα λεπτό. Ναι, μωρέ, σε πιάσω πόνος. Λοιπόν, ένα σου πω. Λέτε. Καλησπέρα, εντάξει. Πάμε. Δίλα, δίλα. Καλησπέρα σας. Γεια. Ναι, γεια. Αντώνης από Ρωγό. Κύριε Τάκη, θα ήθελα την τοποθέτησή σας σε ένα θέμα, αν μπορείτε. Λοιπόν, πριν μερικά χρόνια που ήμασταν στο γυμνάσιο, που πρωτοσυσταθήκαμε παρέα, το ένα παλικάράκι μας στήθηκε ως Παναθηναϊκός. Τι έκανε? Μας συστήθηκε ως Παναθηναϊκός. Μίλωσα. Παρέα, το έχεις. Σαν παιδαγωγό σε ρωτάει, ε. Τι μου λέει. Σαν παιδαγωγό τον ερωτάς. Μετά, ακούστε, μετά ξαφνικά στην τρίτη γυμνασίου με πρώτη ηλικία, ξαφνικά τον ρώταγε ποια ομάδα είσαι, Ολυμπιακός, έλεγε. Ό,τι να είναι. Σκύψε πάνω το πρόβλημα του παιδιού. Τι να κάνω? Του άλλου του παιδιού το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν, Φιλαράκο, εντάξει, ωραίο το αστείο σου. Γέλασε ο κόσμος. Καλό βράδυ να έχεις. Δεν είναι αστείο, ρε. Βρε, καλό βράδυ να έχεις. Εντάξει, να τον κάνω εγώ την ερώτηση που δεν παρεξηγέμαι. Άμα είναι ένας μέχρι 10 χρόνων Παναθηναϊκός και μετά σου κάνει κολοτούμπα, αυτό έχει γίνει. Θέλω να πειράξω είναι το φίλο του. Έκανε κολοτούμπα, είδε και από είδε και έγινε Ολυμπιακός. Πώς το κρίνεις εσύ αυτό? Αυτό σε ρωτάει το παιδί. Αυτό μόνο. Μπεπτό είναι. Δεν είναι πλάκα. Σοβαρά σου μιλάω. Εντάξει, πάμε σε μια γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εμπρός. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Εντάξει. Καλησπέρα από την Καταγό Γενικό. Μ' ακούτε, παιδιά? Τι λες? Από την Καταγό Γενικό πήρα τηλέφωνο. Καταγό Γενικό. Λίγο πιο χαμηλά, πιο μακριά το στόμα σου από το ακουστικό. Ναι, ναι, ναι. Sorry, παίρνω από εδώ γι' αυτό. Ηλίας λέγομαι. Γεια σου, Ηλία. Καλησπέρα, καλησπέρα, Τάκη. Θα βγούμε όλοι οι κόσμοι είναι κόκκινοι μαζί σας. Να ξέρετε, τους καίει όλους. Όλοι έχουν να κάνουν τον Ολυμπιακό. Όλοι. Όλοι. Όλες οι ομάδες του Ολυμπιακού να κάνουν. Γιατί άραγε? Γιατί είναι πρώτος παντού. Γιατί τους καίει όλα τα προαθήματα δικά μας. Κάνε μου μία τον ήχο με την κούπα, σε παρακαλώ. Να καπλώσω λίγο. Έλα, αγόρι μου, πάρε και τον ήχο σου κι εσύ. Έτσι. Βεντούτσα. Έτσι, γιατί τα φιλαράκια μου περικλεί και πάνε και μαγούνε. Έγινε. Καλό βράδυ, εντάξει. Σε όλη την κόσμο, σε όλη την κόσμο, όλα τα παιδιά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλησπέρα, εμπρός. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε μου. Πάμε στον άλλο. Λέξιμελ. Ορίστε. Πάμε σε άλλη γραμμή. Πάμε σε άλλη. Άμα δεν ξέρετε να χαμηλώνετε την τηλεόραση, μην παίρνετε τηλεφάνω. Μιλάμε κάθε 3 λεπτά. Εμπρός. Τόσες φορές το έχετε ακούσει χαμηλώσει την τηλεόραση και μιλάμε από το ακουστικό. Τι να πούμε άλλο. Εμπρός. Ναι. Έλα, ναι. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, μιλάμε. Μαζί είμαστε. Α, καλησπέρα παιδιά. Ο Νίκος είναι Ολυμπιακός. Γεια σου, γεια σου Νίκο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω ότι θα πρέπει να είναι όλοι λύθοι και πανίβλακες αν δεν μπορούν να καταλάβουν ότι πλέον τον Ολυμπιακό μόνο μέσω διάφορων πολιτικών μέσων μπορούν να το χτυπήσουν. Με κανέναν άλλο τρόπο, πουθενά σε κανένα άθλημα.
Εντάξει, είναι πασιφανές ότι είμαστε η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που επενδύει, βάζουμε χρήματα σε όλα τα αθλήματα και απλά δεν μπορούν να βρουν κανένα άλλο τρόπο για να μας χτυπήσουν. Απλά επειδή σας βλέπω και διασκεδάζω μια φορά με τους πανίβλακες αυτούς που παίρνουν, την επόμενη φορά θέλω μια χάρη, άμα όποιος πάρει και ρωτήσει τον Τάκη, αν είναι προπονητής, εγώ πριν που τον πήρε ο Παυτζής και τον ρώτησε αν είναι προπονητής, περίμενα να το απαντήσει ότι προπονεί κάποιες από τις θείες του, τις μάνες του στο 304, έτσι να σου λέει, και με αυτό να κλείσει. Κύριε, όχι, να σου πω κάτι, δεν θέλω να λέω για μανάδες, είναι η Ρωσιλία, όλες οι μανάδες. Εντάξει, εγώ συγγνώμη το τραβάω, εγώ πλέον και όλο τον οπαδό της μάνας πρέπει να είναι ηλίθιος οποιοδήποτε. Ναι. Δεν χρειάζεται, εντάξει, καλά το είπες, αλλά η μάνα είναι το πιο ιερό πράγμα. Βέβαια. Στον κόσμο. Ζητάω συγγνώμη γι' αυτό, αν είπα κάτι και το τράβηξα, απλά έχω και εγώ μια οργή μέσα μου για όλα αυτά που συμβαίνουν, για κύπελα που δεν θέλουμε, για... Στο είπα γιατί ακουστικά έχεις ηθικό στοιχείο μέσα σου και γι' αυτό το είπα για να το πάρεις και εσύ πίσω. Και το ίδιο άνθρωπο. Το παίρνω πίσω, το παίρνω πίσω ενδεχομένως. Ναι, για αδελφές όμως κάτι τέτοια. Θέλω να διασκεδάσω λίγο περισσότερο αυτό. Για τις γκόμενές τους όμως. Για τις γκόμενές τους. Ναι, και ναι. Στο 308, στο 8ο όροφο. Ο Άκης με πιάνει καλύτερα. Χρόνια το ξέρω. Αδελφές δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, Νίκο μου. Νικόλα, να είσαι καλά, το τελευταίο τηλέφωνο. Και να ξαναπέρνεις γιατί έχεις καλό λόγο και ηθικό, δεν είσαι αυτό που πήγες να πεις. Όπως όλοι οι Ολυμπιακοί. Όπως όλοι οι Ολυμπιακοί, μπράβο εκεί. Καλό βράδυ μάγκες μου, την άλλη εβδομάδα άλλο κύπελο. Άλλο κύπελο, θα δούμε ποιο θα πάρει. Ποιον έχουμε, κάτσε. Έχουμε καμπάτσα. Να σας θυμίσω στους Παναθηναϊκούς και στους Παοκτζίδες ότι υπάρχουν δύο υπερσίγουρα κύπελα, τρία μάλλον, τέσσερα. Μάλλον από τα δύο πρώτα. τα δύο κύπελα στο πόλο αντρών. Παίζει η εθνική, η ομάδα του Ολυμπιακού είναι η εθνική κόσμου. Για να πάρετε χαμπάρι, γιατί η ομάδα λέμε. Γι' αυτό θα πάρουμε και το ευρωπαϊκό στο πόλο. Άλλα δύο θα έρθουν εδώ. Είναι το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου. Πάει και αυτό, Άκη. Μην τις άλλες ρωτάκι τόσο απότομα, δηλαδή. Είναι να κοιμηθούν, άσε, δηλαδή, θα πέσει η παραγωγικότητα, ρωτάκι. Ναι, θα κοιμηθούν, άντε, δεν πρόκειται, ρε. Θα σας τα λέμε ένα-ένα, σιγά με στα πούμε όλα μαζί. Κυπέλο, κυπέλο, κυπέλο εμείς και εσύ λαέ του πάω. Τα 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 τα. Να πάει να κοιμηθείς. Καλό ορτρίς.